Φίλοι και φίλες του μπάσκετ, καλησπέρα. Η αυλαία της 7ης τροφής της Ευρωλίγκα ανοίγει σε λίγο, σε μερικά λεπτά από τώρα, στην Σίμπουρο Αρένα της Αγίας Πετρούπολης, με την Zenit να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, την αίτητη αλλά σε πολύ μικρό δείγμα αγώνων Zenit, δύο νίκες. Τον Ολυμπιακό που έκανε ένα σερί τριών νικών, γνώρισε δύο ήττες και θέλει να επιστρέψει σε νικηφόρα τροχιά. Ένα μάτς που δεν μοιάζει έτσι με βάση την λογική των δύο ομάδων ως απόλυτα κανονικό. Ο Ολυμπιακός βιώνει μια συνήθιστη για την εποχή κανονικότητα, έχοντας παίξει και τα έξι προηγούμενα παιχνίδια του. Η Zenit όμως επιστρέφει στα παρκέ της Ευρωλίγκα μετά από έναν ολόκληρο μήνα απραξίας. Τρία δικά της παιχνίδια δεν έγιναν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, εκτεταμένων κρουσμάτων κορονοϊού που υπήρχαν στην ομάδα. Αυτό τις προηγούμενες εβδομάδες με τον Παναθηναϊκό δεν έγινε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Ρωσία και επιστρέφει στην δράση άγνωστο με ποια φόρμα, άγνωστο σε τι κατάσταση, άγνωστο πόσο επηρεασμένη από την απραξία την οποία διέκοψε με ένα παιχνίδι στην VTB League την Κυριακή. Σε λίγο πολύ περισσότερα για το παιχνίδι. Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη με την αναγκαία βέβαια υποσημείωση ότι το παιχνίδι μεταδίδεται από τα στούντιο της Νόβα στην Αθήνα. Παρουσίαση της Zenit με έναν αρκετά γνώριμο από τους πολλούς γνώριμους που θα βρουν απέναντί τους απόψε η Ερυθρό Λευκή, τον Casey Rivers, που συνέδεσε το όνομά του με πολλά ντέρμπι αιωνίων όταν πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Φυσικά ο Τσάβι Πασκουάλ μόνο άγνωστος δεν είναι στο Γιώργο Μπαρτζόκα και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τους ίδιους πάνω κάτω λόγους και όχι μόνο, αλλά γιατί έχει συνδέσει το όνομά του με ιστορικές αναμετρήσεις των Ερυθρόλευκων με την Μπαρτσελώνα στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει μια ομάδα που για την ώρα κρατάει σε μικρό δείγμα αγώνα το ΑΕΤΟ τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στη ΒΤΜ Λίγκ. 7-0 το σερί της Zenit με την υποσημείωση με τον αστερίσκο ότι από αυτές τις 7 νίκες έχει κάνει 2 στην Ευρωλίγκα και 5 στην VTB League. Μια ομάδα που βασίζει τα πάντα σε ένα πολυσύνθετο επιθετικό παιχνίδι που έχει ως άξονα κυρίως το σουτ σε όλες τις μορφές του και σε όλες τις λογικές του, όπως αυτές προκύπτουν στο μοντέρνο μπάσκετ, είτε από screen, είτε από απομονώσεις, είτε με spot shooter, είτε μετά από pick and roll. Γενικώς τα ποσοστά της Zenit στο shoot αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βαρόμετρο για το παιχνίδι της. Να, ο Τσάβι Πασκουάλ. Η χειραψία των ημερών και της εποχής με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, παλιός του assistant στον Παναθηναϊκό που είναι δίπλα του. 11-7 το ρεκόρ υπέρ του Τσάβι Πασκουάλ στην Ευρωλίγκα, όπου ήδη έχει προσπεράσει τις 200 προπονητικές νίκες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι στις 113, αλλά με 5 λιγότερες σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση από τον Καταλανό coach, που μας συστήθηκε το 2007 σαν πρώτος προπονητής της Μπαρτσελώνα. Η Zenit είναι ο τρίτος σταθμός της προπονητικής του καριέρας. Να, οι συγκρίσεις των δύο ομάδων στις κομβικές στατιστικές κατηγορίες. Φυσικά, ό,τι νούμερα βλέπετε στην αριστερή στήλη της Zenit είναι προϊόν μόλις δύο αγώνων, άρα δεν μπορούν να θεωρηθούν 100% ασφαλή. Περισσότερο ασφαλή είναι τα χαρακτηριστικά που σας είπαμε, που έχουν να κάνουν και με τη φιλοσοφία του Τσάβι Πασκουάλ, την προπονητική του φιλοσοφία. Πάμε λοιπόν μετρώντας αντίστροφα για το Τζάμπουλ. Ολυμπιακός πέρσι στο ίδιο γήπεδο ιτήθηκε με 91-87. Βεβαίως Πασκουάλ δεν υπήρχε τότε στο παλιό Λένιγκραντ, στην Αγία Πετρούπολη. Σλούκας, Τζένκινς Παπανικολάου, Ζαν Σάρλ Μάρτιν σε μια ανατρεπτική πεντάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά φέτος δεν ξεκινάει ο Οκτάβιος Έλλης, ξεκινάει ο Χασάν Μάρτιν, Λούκας βασικός και αναντικατάστατος σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.
Από την άλλη, ο Τσάβι Πασκουάλ διάλεξε Κέισι Ρίβερς, Πάγκος, Χόλινς, Τόμας και Πόηθρες για τους πέντε αρχικούς του. Διαιτητές του απόψινου αγώνα, Λουίτζι Λαμόνικα, Όλεγκ Λατίσεφς, Μάρτσιν Κοβάλτσκι, όλοι υψηλής εμπειρίας διαιτητές. Φυσικά, στο επιτελείο, ο πλέον έμπειρος είναι ο Ιταλός Λαμόνικα. Ο Ολυμπιακός που η πορεία του μοιάζει λίγο σαν τρενάκι του Λούνα Πάρκος τώρα. Στα 6 προηγούμενα παιχνίδια ξεκίνησε με εντός έδρας ήττα, έκανε 3 στη σειρά νίκες, ακολούθησαν 2 ήττες. Είναι φανερό ότι μια ομάδα που ψάχνει τα πατήματά της, ψάχνει την ταυτότητά της. Στην πεντάδα δεν υπάρχει και ο Μακίσικ. Διάλεξε τον Τζένκινς που έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος ή ο λόγος έχει να κάνει με κάποιες ειδικές αποστολές περιφερειακής άμυνας. Και τα δύο είναι πολύ πιθανά. Διάλεξε τον Τζένκινς ο Μπαρτζόκας, που επαναλαμβάνω ότι προέρχεται από δύο πολύ καλές εμφανίσεις. Λούκας. Αλλαγές πάνω του με τον Τόμας να τον μαρκάρει. Κακή πάσα του Παπα-Νικολάου. Βγήκε και έκλεψε ο Πόηθρες. Πάγκος, που συνήθως και αυτός στο ξεκίνημα της σεζόν ερχόταν από τον Πάγκο. Πάει στο lay-up, μαζεύει το rebound ο Ολυμπιακός. Παπα-Νικολάου δεν μπόρεσε να πάει σε transition επίθεση. Τώρα Σλούκας με πρώτο αντίπαλο τον Χόλινς και αλλαγές. Σλούκας βρίσκει το μισμά της χαμηλά. Ο Μάρτιν συγκρατεί την μπάλα και σκοράρει τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού. Μάρτιν που κράτησε με δυσκολία την μπάλα, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Ο Σλούκας διάβασε πολύ σωστά την αλλαγή πάνω του, το ότι είχε ανέβει ψηλά ο Πόηθρες να τον καλύψει. Πάγκος. Χόλινς αμέσως για τρεις. Είναι πολύ καλό σουτέρ, δεινό σουτέρ ο Χόλινς. Δίνει το πρώτο τρίποντο της βραδιάς στη Zenit και το πρώτο προβάδισμα αντίστοιχα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κοινό μυστικό, είναι κοινός τόπος ότι δεν αφήνεις μια ομάδα με καλούς σουτέρ να ζεσταθεί από νωρίς. Παπα-Νικολάου για τρεις μέσα. Ο Ολυμπιακός προσπερνάει απαντούντας άμεσα με το σουτ του Παπα-Νικολάου στο τρίποντο που δέχτηκε από τον Όστιν Χόλινς. 3-5. Πάντως. Πάνω του ο Μάρτιν. Προσπαθεί και τον ακολουθεί. Μπάλα ξανά στην περίμετρο. Πάλι ο Χόλινς. Καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Κλέβει ο Σλούκας που προσπαθεί να τρέξει. Ο Χόλινς τον σταματάει με φάουλ. Δύο φάσεις που ο Χόλινς δεν τα κατάφερε. Στη μία πλευρά κράτησε πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του, ψάχνοντας μια ελεύθερη ματιά στο καλάθι και αμέσως μετά την έχασε. Το φάουλ ήταν περίπου υποχρεωτικό, καθώς η άμυνα της Zenit δεν είχε οργανωθεί. Ζαν Σάρλ, που επίσης είναι έκπληξη παρουσία του στην αρχική πεντάδα. Παίρνει το jump shoot εν στάση από τα 4 μέτρα. Ο Μάρτιν κατεβάζει το επιθετικό rebound και τελειώνει με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση. 3-7 με τον Μάρτιν να μπαίνει στη φωτιά από νωρίς, να παίρνει ένα δύσκολο επιθετικό rebound με ένα εντυπωσιακό άλμα και να τελειώνει τη φάση που ουσιαστικά δημιούργησε ο ίδιος μετά το άστοχο shoot. Τη φάση που κράτησε ζωντανή ο ίδιος. Πάγκος, βήμα πίσω, το σουτ για τρεις. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Zenit, που αυτό μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ, να σουτάρει τρίποντα. Βλέπετε, έχει ξεκινήσει με 2-2. Παραλαμβάνω, είναι ζωτικό να μην τη ζεστάνει ο Ολυμπιακός, να μην ζεστάνει του σουτέρ της, γιατί το βράδυ θα είναι πολύ δύσκολο. Παπα-Νικολάου, έξτρα πάσα στη γωνία, περίμενε ο Τζένκινς, η απάντηση του Ολυμπιακού, που και αυτός όμως σουτάρει υποδειγματικά στο ξεκίνημα. 6-10. Χάρη στην
διάβια και τη δημιουργία του Παπα-Νικολάου που αστραπία σημάδεψε την αδύνατη πλευρά. Κλέβει ο Τζένκινς. Παπα-Νικολάου χαμηλά. Ο Ζαν Σάρλ προσπαθεί να αποστάρει. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει ορθόδοξα τη φάση. Ο Πόηθρες έμεινε πάνω του. Χάθηκε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που κινδυνεύει να ευνηδιαστεί. Πάγκος δεν σκόραρε. Πήραν το επιθετικό ριμπόνι του γηπεδούχη Χόλινς κι άλλο τρίποντο. 9-10. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία με τον Ζαν Σάρλ στον ευνηδιασμό. Τον τιμώρησε η Ζενίτ με το δεύτερο απόψινο τρίποντο του Όστιν Χόλινς. Πάλι ο Σλούκας χαμηλά στον Μάρτιν. Δεύτερη φορά που ο Σλούκας συνεργάζεται στον κεντρικό διάδρομο με τον Μάρτιν. Μάρτιν έχει 6 από τους 12 πόντους του Ολυμπιακού. Πάγκος. Η πάσα του χαμηλά και αυτός διάβασε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί από τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα του Ολυμπιακού, όταν ανέβηκε ψηλά ο Χασάν Μάρτιν για να τον καλύψει, όπως γίνεται κατά κόρον από το ξεκίνημα παιχνιδιού. Εδώ η πάσα του στον Rivers. Που πήρε το πρώτο φάουλ του Charles Jenkins. Rivers που βγήκε από τα screen, εκτέλεσε για 3. Πάλι πιο ψηλά από όλους ο Μάρτιν, κατεβάζει το rebound, Παπα-Νικολάου, λάθος πάσα. Δεύτερη λάθος πάσα του Παπα-Νικολάου στην προσπάθειά του να πάει γρήγορα στην απέναντι πλευρά. Ο Ολυμπιακός κλέβει μία ακόμη μπάλα, πάλι στα χέρια του Παπα-Νικολάου η κατοχή. Ζαν Σάρλ πάει χαμηλά και παίρνει το φάουλ, έπεσε και λίγο άτσαλα στο παρκέ, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι και δεν είναι κάτι το σοβαρό. Νομίζω ότι το φάουλ το έχει κάνει ο Γουίλ Τόμας, δεν ξέρω σε ποιον χρεώθηκε. Ναι, στον Τόμας πρέπει να έχει χρεωθεί, γιατί ο Πόηθρες ψηλά έκοψε καθαρά την μπάλα. Ζαν Σάρλ ανεβάζει τη διαφορά στους 4 και κόσμος στην Σιμπούρ Αρένα, αρκετός μάλιστα, φυσικά δεν είναι λόγω εποχής και ημερών γεμάτο το γήπεδο. 2-2 οι βολές του Γάλλου για να πάει ο Ολυμπιακός στο συν 5. Λίγο πριν το 5 λεπτό του παιχνιδιού, Πάγκος, τώρα πάνω του είναι ο Παπα-Νικολάου. Και άλλαξε με τον Μάρτιν. Φάουλ του Παπα-Νικολάου. Πάγκος σημαδεύει χαμηλά τις αλλαγές στην άμυνα του Ολυμπιακού. Το κάνει νωρίτερα με τον Casey Rivers να αποστάρει. Το κάνει πολύ πιο ορθόδοξα εδώ με τον Πόηθρες. Το αποτέλεσμα ήταν 2 φάουλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά χαμηλά το στόπ του Μάρτιν, αλλά έχει χτυπήσει στο ταμπλό. Μετράει για 2 πόντους η προσπάθεια του Γουίλ Τόμας. Ολυμπιακός που αναζητά στην Αγία Πετρούπολη την δεύτερη εκτός έδρας νίκη της σεζόν, μετά από εκείνη που πέτυχε στο ΆΚΑ επί του Παναθηναϊκού. Σλούκας με αντίπαλο τον Χόλινς υποπίεση, ο Σλούκας σημαδεύει σωστά, παρότι βγήκε για δεύτερος παίκτης τη στιγμή της εκτέλεσης μάλιστα. Ο Ολυμπιακός σουτάρει εξαιρετικά απόψε. 11-17. Πάγκος. Αμέσως όμως η απάντηση, και μάλιστα με τον Χόλινς να έχει κρεμασμένους πάνω του 2 παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Χόλινς έφτασε ήδη τους 9 πόντους. Η Ζενίτ έχει βάλει 4 τρίποντα σε 5 προσπάθειες. Ο Ολυμπιακός έχει 3-3.
Κλέβει την μπάλα η ρωσική ομάδα. Ο Μάρτιν ακολουθεί τη φάση. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει δύο πόντους στον ευνηδιασμό. Τζένκινς, η προσπάθεια του Ολυμπιακού να τρέξει δεν θα καταλήξει σε αποτέλεσμα. Επίθεση μισού γηπέδου. Το βασικό όμως είναι ότι χάρη στον Χασάν Μάρτιν και την γρήγορη επιστροφή του Ολυμπιακού γλίτωσε δύο μάλλον σίγουρους πόντους. Σλούκα στην διέσδεση με το δεξί χέρι. Δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Πόηθρες κατεβάζει το rebound. Πάγκος. Πιέζει ο Τζένκινς. Ο Πόηθρες πάει χαμηλά. Ο Μάρτιν δεν έχει άλλη επιλογή παρά να τον κρατήσει, φλερτάροντας λίγο και με το αντιαθλητικό φάουλ. Έτσι όπως πήγε δυνατά από πίσω από τον αντίπαλό του. Time out, το πρώτο της βραδιάς. Θα τα ξαναπούμε σε ένα λεπτό από τώρα για τη συνέχεια. Μπείτε μερικές όμορφες φράσεις με πρωταγωνιστή τον Ντόκο Σενγγέλια, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία ανδρώθηκε, την Μπασκόνια. Σε μία εβδομάδα από τώρα. Πάσκουαλ δείχνει ένα από τα πάμπολα συστήματά του. Καθώς όπως αν ακούγατε νωρίτερα και την Super Euro League, λέγαμε ότι και αυτό είναι κοινό μυστικό, ότι ο Πάσκουαλ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα playbook στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι απλά στην Ευρωλίγκα. Τώρα πώς καταφέρουν οι παίχτες του να αφομοιώνουν δεκάδες διαφορετικά συστήματα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιώργος Μπαρτζόκας με τον επισηράει τον συνεργάτη του, τον Χρήστο Παπά. Τον έχει δίπλα του στον πάγκο για πάρα πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχασε πέρσι στην Συμπούρα Αρένα με 91-87 με τον Ευγένη Βορονόφ να σκοράρει 21 πόντους και τον Γκουστάβο Αγιόν 15. Σε μια πολύ μεγάλη βραδιά του Βασίλη Σπανούλη, που όμως δεν έφτασε για τον Ολυμπιακό. Είχε βάλει 31 πόντους ο Βασίλης Σπανούλης, που ακόμη δεν έχει πατήσει παρκέ. Ζενίτ είχε κερδίσει απρόσμενα ίσως στην παράταση και στο ΣΕΦ 77-68. Πρώτη βολή του Πόηθρες στο σίδερο. Ολυμπιακός κρατάει από το ξεκίνημα το προβάδισμα. Το έχασε μόνο σε μία στιγμή στο πρώτο εύστοχο σου της Zenit, ένα τρίποντο του Χόλινς. Ποτέ άλλοτε. Ο Ήθρας με τη δεύτερη βολή μείωσε τη διαφορά στους δύο και πήγε στον πάγκο. Σλούκας πάντα με αντίπαλο τον Χόλινς. Μπαρτζόκας δεν έχει κάνει αλλαγές. Σλούκας, πολύ ωραία πάσα και πάλι στο Μάρτιν. Ο Σλούκας παίρνει άριστα απόψε στον τομέα της δημιουργίας και ειδικά στις συνεργασίες με τον σέντερ του Ολυμπιακού. 15-19, ο Μάρτιν έχει βάλει 6 πόντους από 3 ασίστ του Σλούκα και άλλους 2 από επιθετικό rebound. Και είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο κύριος που έχει τώρα την μπάλα στα χέρια, το Χόλινς με 9, δεν θα τους κάνει 12. Με περίσσευμα αυτοπεποίθησης. Δοκίμασε να εκτελέσει από πολύ μακριά αυτή τη φορά. Παπα-Νικολάου. Λούκας. Ενώ αντίπαλο τον Κουντάιτης. Από τις αλλαγές στην άμυνα του Πασκουάλ πέρασε, αλλά έκανε βήματα ο Χασάν Μάρτιν. Πάλι ο Σλούκας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί διαβάζοντας σωστά τις αλλαγές άμυνας τον Μάρτιν, αλλά αυτή τη φορά ο Μάρτιν δοκίμασε να περάσει από την εσωτερική. Ρίβερς που έμεινε πάνω τον υποχρέωσε στο λάθος. Πάγκος στη διείσδυση. Του κρύψε τη θέα ο Χασάν Μάρτιν. Η μπάλα όμως είναι ξανά για τη Zenit. Δεν πρόλαβε να μαζέψει το rebound ο Ολυμπιακός για να κερδίσει ολοκληρωτικά τη φάση στην άμυνά του.
Collins βγήκε πάλι από τα screen, εκτέλεσε για τέταρτη φορά εύστοχα πίσω από τα 6.75. Φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία πια για την Zenit, έχοντας 4 στα 5 τρίποντα σε ούτε καν 8 λεπτά παιχνιδιού. Σλούκας, δεν έγινε το λάθος, μένει μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού. Σλούκας πάει χαμηλά, ξαναπαίρνει την μπάλα, δοκιμάζει για 3 στο σίδερο. Ξανά ο Χόλινς, Κέισι Ρίβερς. Ο Ζαν Σάρλ, πηγαίνοντας πολύ πάνω από το ύψος, Στεφάνης μαζεύει το rebound. Μετά το άστοχο τρίποντο του Κέισι Ρίβερς, μια άστοχη προσπάθεια για 3. Λούκας παίζει πάνω στον Κουντάιτης, δεν έχει χώρο να κάνει τίποτα, το μόνο που του έμενε ήταν ένα λάθος. Στην απέναντι πλευρά η Zenit με τον Casey Rivers θα πάρει το πρώτο προβάδισμα 20-19 από την κακή εκτίμηση της φάσης από τον Κώστας Λούκα, που έφτασε βαθιά στη ρακέτα τη Zenit, αλλά το ψηλό κορμί του Κουντάιτης του χάλασε όλες τις επιλογές. Μάρτιν κρατάει με δυσκολία την μπάλα έξω, 3 δευτερόλεπτα, δεν θα προλάβει να σουτάρει ο Παπα-Νικολάου. Ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στον Λατίσεφς, ενώ εσείς βλέπετε την προηγούμενη φάση με τον Casey Rivers υπό την πίεση του Ζαν Σάρλ να σκοράρει και να δίνει το δεύτερο μόλις προβάδισμα της βραδιάς στην Zenit, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Σκόρ 20-19. Casey Rivers στον πάγκο, ελαφρά νευρισμένος με κάτι που δεν του έχει πάει καλά. Φάουλ από τον Μάρτιν. Προσπάθησε να κρατήσει μακριά από την μπάλα τον αντίπαλό του. Πλήγμα για τον Ολυμπιακό, Χασάν Μάρτιν που έχει κάνει πολλή δουλειά από το ξεκίνημα του αγώνα και στο επιθετικό κομμάτι και στον τομέα των rebounds. Πάει στον πάγκο φορτωμένος με 2 φάουλ. Μπαρτζόκας που έχει κρατήσει στο παρκέ, είχε κρατήσει μάλλον, ο σωστός χρόνος είναι παρελθοντικός πλέον, γιατί έγινε η πρώτη αλλαγή, μπήκε ο Οκτάβιος Έλλης, την ίδια πεντάδα για 9 λεπτά. Ο Χόλινς αυτή τη φορά σημάδεψε σίδερο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν μπορούν να διασφαλίσουν το rebound, προφανώς από κακή συνεννόηση μεταξύ τους. Και πάλι συνεχίζουν οι 4 από τους 5 αρχικούς. Σλούκας, Τζένκινς, Παπα-Νικολάου και Ζαν Σάρλ δεν έχουν αντικατασταθεί καθόλου. Πολίτικα, που πλέον επομίζεται ρόλο full playmaker στην Zenit. Προσποίηση, το σούτ του Χόλινς εκτός στόχου, ο Σλούκας έρχεται δυνατά, πάει πρώτος στο rebound και το μαζεύει. Ο Ολυμπιακός έχει αρκετό χρόνο, θα μείνουν πάντως κάτι σαν 10-12 δευτερόλεπτα στη Zenit αν εξαντλήσει τα δικά του. Όλα αυτά βέβαια ήταν ασκήσεις επί χάρτου θεωρία, γιατί έγινε ένα φάουλ από τον Πολίτικα, φάουλ που είχε να δώσει Zenit. Προφανώς αυτό θα αλλάξει και την λογική των κατοχών στο τέλος της πρώτης περίοδου. Να το σωπονίτικα. Τζένκινς. Λούκας. Νέο φάουλ από αυτά που είχε να δώσει η Zenit. Αυτή τη φορά από τον Αντρέι Ζουπκόφ. Zenit που δεν έχει πια άλλο φάουλ να δώσει. Ο Ολυμπιακός πήρε όλο το χρόνο δικό του, αλλά πρέπει να βρει και ένα σουτ στο τέλος της περίοδου. Το κάνει ο Σλούκας, η μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound από τον Έλλης. Έχει τελειώσει ο χρόνος, βήματα ούτως ή άλλως, ό,τι και αν έκανε ο Έλλης, ακόμη και αν σκόραρε, δεν θα μετρούσε.
Ο Ολυμπιακός πάει στον πάγκο στο μείον 1. Έλεγξε τον αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχει ο αστερίσκος των πολλών εύστοχων τρίποντων της Zenit, που την έχουν στην ουσία φέρει να έχει σκοράρει 20 πόντους μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού. Τους 15 από αυτούς 6 από τα 6,75. Σε λίγο η συνέχεια. Ξανά παρέα σας για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές καλές στιγμές στην πρώτη περίοδο, πολλά πράγματα που μπορεί να κρατήσει. Είχε όμως και κάποια για τα οποία οφείλει να βρει και γρήγορα λύση. Το πρώτο και βασικό είναι ότι δεν κατάφερε να βγάλει από την ζώνη της εφορίας νωρίς του σουτέρ της Zenit και ειδικά ή μάλλον αποκλειστικά τον Austin Hollins. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει ελέγξει απόλυτα καλά τον τομέα του ρυθμού. Τα 6 λάθη με τα οποία χρεώθηκε στην πρώτη περίοδο είναι πολλά και γίνονται ακόμη περισσότερα για μια ομάδα που παίζει μακριά από την έδρα της. Βασίλης Πανούλης που πέρασε στο παρκέ. Μπαρτζόκας που κράτησε 9 λεπτά την ίδια πεντάδα και 10 λεπτά την ίδια τετράδα. Και μάλιστα ένας από τους παίχτες που ξεκίνησαν συνεχίζει και στη δεύτερη περίοδο, ο Παπα-Νικολάου. Ο Βεζένκοφ από τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Ολυμπιακού θέλει να αποστάρει. Δεν τα καταφέρνει, ο Παπα-Νικολάου δοκιμάζει για τρεις, η μπάλα μέσα έξω από το καλάθι, από το διχτάκι ο Μπουντάιτης μαζεύει το rebound. Πονίτκα. Το rebound από τον Βεζένκοφ. Ο Πασκουάλ προσπαθεί να μας συστήσει τον Πονίτκα φέτος ως full-time playmaker, ένα παίκτη που δεν είχε τέτοιου είδους ρόλους στο παρελθόν, τουλάχιστον σε εκτεταμένη χρήση. Μπάλα ψηλά, ο Έλλης δυσκολεύεται, αλλά κερδίζει το φάουλ από την όχι ιδιαίτερα καλή πάσα του Μακίσικ. Ο Σέμπνευς ήταν καλή, ο Έλλης δυσκολεύτηκε όμως πάρα πολύ στην υποδοχή, ήταν και πιεσμένος. Σπανούλης στην επαναφορά, σε ένα γήπεδο που έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια των τελευταίων ετών πέρσι, σκοράροντας 31 πόντους. Να το στη γωνία, δεν θα ξεκινήσει με εύστοχο σουτ. Το rebound στους γηπεδούχους. Πονήθηκα με αντίπαλο τον Σπανούλη, τώρα βγήκε στις βοήθειες ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός γύρισε γρήγορα, κατάφερε να καλύψει τον Ζουμπκοφ που έμοιαζε στην αρχή να έχει πλεονέκτημα, αλλά το έχασε. Τον μπόνους, βλέπετε πώς δίπλωσαν αμέσως δύο παίχτες πάνω στην άμυνα του Ζουμπκοφ. Ο Παπα-Νικολάου μάλιστα πρόλαβε να τρέξει στην απέναντι πλευρά, καλού κακού, αλλά ήδη είχε γίνει το λάθος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο αμυντικός σύστρος και αμυντική αντίδραση σε αυτές τις περιπτώσεις. Σπανούλης έξω στο Βεζένκοφ, αυτός για τρεις. Επιθετικό rebound από τον Έλλης, πάλι μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. Μακίσικ. Βεζένκοφ, ούτε τώρα με το μπάσιμο και το lay-up. Διαιτητές ξαναδίνουν όμως την μπάλα στον Ολυμπιακό με φάουλ που καταλογίζουν σε βάρος του Ζουμπκοφ στην διεκδίκηση του rebound. Ξανά η προσπάθεια του Βεζένκοφ. Έχω την αίσθηση από αυτό το replay ότι ψηλά υπήρξε επαφή με τα χέρια του Βεζένκοφ από τον Μπουντάιτη στη σημεία της εκτέλεσης. Και ίσως αυτό οδήγησε στο άστοχο σου το Βεζένκοφ. Οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα εκείνη τη στιγμή. Χάρισον στέκεται και δοκιμάζει για τρεις. Ούτε τώρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανανεώνει συνέχεια επιθέσεις. Κάποια στιγμή η μπάλα θα πήγαινε στα χέρια των γηπεδούχων. Όσες ανανέωσε πήγαν στράφι όμως στην προκειμένη περίπτωση. Μπάλα χαμηλά, το κάρφωμα από τον Λιθουανό, τον Μπουντάιτης. Η διαφορά στους τρεις για την Zenit, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει επιθετικά, έχει μείνει στους 19 πόντους. Και πρόχειρα πρέπει να έχει δεχτεί ήδη ένα 7-0. Μουσική.
ξανά. Η πάσα του Ζουκόφ στην καρδιά της ρακέτας του Ολυμπιακού. Ο Έλλης είχε χάσει τον Γκουντάιτης που ήταν ένα βήμα πιο μπροστά, που μείνει και παραπάνω από ένα βήμα. Ο Ολυμπιακός ξεκολλάει από τους 19 πόντους με τον jump shoot του Οκτάβιου Σέλης. 22-21. Φάουλ πίσω από τα screen που έκανε ο Χάρισον. Χάρισον που όπως και αρκετοί από τους συμπατριώτες του ψάχνει τα βήματά του, ψάχνει να βρει τους ρυθμούς της Ευρωλίγκα, τις συνήθειες της Ευρωλίγκα. Rebound από τον Σπανούλη. Συνεχίζει να κρατά την μπάλα στα χέρια του. Ο Έλλης συγκρατεί μια δύσκολη πάσα. Συνεχίζει και καταφέρει να σκοράρει υπό ασφυκτική σχεδόν πίεση ο Οκτάβιος Έλλης. Ο Ολυμπιακός προσπερνάει 22-23. Κάνει ένα μικρό 4-0. Rivers δοκιμάζει για 3. Το σούτ είναι καλό. Ζενίτα απαντάει άμεσα, ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Με το πρώτο της τρίποντο ύστερα από αρκετή ώρα, το πρώτο της εύστοχο τρίποντο. Μετά από εκείνο το κρεσέντο του Χόλινς, ο Σπανούλης ανταποδίδει για 2 και φέρνει τις δύο ομάδες στα ίσα. 25-25. Πρώτο καλάθι για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Φάουλ του Έλλη στον Γκουντάιτης. Αλλαγές από τον Τσάβι Πασκουάλ, νάτος. Ολυμπιακός και Πασκουάλ που βρίσκονται ενώπιο για 35η φορά απόψε σε όλα τα πιθανά επίπεδα, τόσο της Ευρωλίγκα όσο και των εγχώριων διοργανώσεων, πρωτάθλημα, κύπελλο Ελλάδος, 3 φορές σε Final Four. Πάγκος απέναντι στον Πρίντεζη, ο Πάγκος στο jump shoot. Στη λήξη του χρόνου ο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναπάρει το προβάδισμα. Τώρα έχει στο παρκέ τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη, τον Βεζένκοφ, τον Μακίσικ και τον Χάρισον. Πολύ ωραία πάσα του Σπανούλη στο Βεζένκοφ. Η πλάγια πάσα ο Βεζένκοφ με την πάσα του Σπανούλη που εξάρθρωσε την άμυνα της Ζενίτ, την άφησε στο έδαφος στην ουσία. Χρήζεται και αυτό σκόρερ. Ο Ολυμπιακός προσπερνάει 25-27. Η μάχη συνεχίζεται στην Σίμπουρ Αρένα. Rivers που έβαλε ένα νωρίτερα, rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μακίσικ εναντίον όλων. Κερδίζει το φάουλ ο Σακίλ Μακίσικ που ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις φεύγει με λιμένα τα φρένα στο ανοιχτό γήπεδο. Εδώ πήγε απέναντι και στον Μπαρόν, απέναντι και στον Πάγκος. Προηγούμενη δημιουργία από τον Σπανούλη και το τελείωμα του Βεζένκοφ. Time out με τον Ολυμπιακό να έχει ξαναπάρει το πάνω χέρι, την κατάσταση στα χέρια του. Συνέχεια σε ένα λεπτό από τώρα. Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού είναι πάνω στον Άρον Χάρισον που στην προηγούμενη φάση πάτησε πάνω στο πόδι ενός αντιπάλου του, εδώ θα το δείτε. Και αμέσως σχεδόν βγήκε από το παρκή και έμεινε εκεί καθισμένο στο έδαφος, εκεί βρίσκεται ακόμη. Έχω την αίσθηση ότι μοιάζει να έχει ένα πρόβλημα στον μηνίσκο του Χάρισον από την εικόνα που είχα πριν βγούμε στον αέρα μάλλον, γιατί εμείς παραμέναμε συνδεδεμένοι από το σημείο που έπιανε το πόδι του. Δείχνει να πονάει, σε ελπίζουμε ότι δεν είναι κάτι
ιδιαίτερος σοβαρό. Είναι εκεί και ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής του Ολυμπιακού. Θα δούμε. Για την ώρα σε ζωντανή ροή αγώνα. Ο Μακίσικ σκοράρει και ανεβάζει το προβάδισμα του Ολυμπιακού στους 3. Και τώρα στους 4. 25-29. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 4. Και το πιο ενδιαφέρον όλων αυτών είναι ότι είναι μπροστά και έχει και πράγματα ακόμη που μπορεί να διορθώσει, που μπορεί να γίνει καλύτερος. Επιθετικό φάουλ που κερδίζει με καταπληκτική άμυνα ο Πρίντεζης, που πάλεψε με νύχια και με δόντια να μείνει μπροστά από τον Γκουντάιτης και τα κατάφερε. Ο Πρίντεζης που σίγουρα δεν ξυπνάει καθόλου, μα καθόλου καλές αναμνήσεις στον Τσάβι Πασκουάλ, εκείνο το τρίποντο μαχαιριά. Την άνοιξη του 2015 έστειλε τον Ολυμπιακό στο Final Four και τον Πασκουάλ την Μπαρτσελώνα που είχαν το πλεονέκτημα έδρας. Απλούς θεατές, ήταν η πρώτη φορά, όχι όμως τελευταία, που ο Πασκουάλ έχασε μια πρόκληση με πλεονέκτημα έδρας στο Final Four. Σπανούλη στέκεται και δοκιμάζει για 3. Δεν είναι κακό το σουτ, αλλά η μπαλά δεν μπήκε. 25-29, Πάγκος προσπαθεί να ευνηδιάσει Ζενίτ, δεν τα καταφέρνει, ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. Rivers με αντίπαλο τον Πρίντεζη, ψάχνει χώρο για ένα σουτ, αποφασίζει να πάει χαμηλά, συνεχίζει να κρατάει την μπάλα στα χέρια του, έφαγε πολύτιμο χρόνο, ο Πάγκος σουτάρει σχεδόν υποχρεωτικά, από πολύ μακριά, καθώς ο Rivers έκανε κατάχρηση τρίμπλας, προσπαθώντας ζυσμάτιν να βρει ο ίδιος μια ελεύθερη ματιά που την απαγόρευσε πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Λαρετζάκης στο νέο πρόσωπο στην πεντάδα, αντί του Χάρισον. Νομίζω ότι πρέπει να μετρήσει εδώ το καλάθι, καθώς η μπάλα ήταν στην κάθοδο, στην προσπάθεια του Μακίσικ. Και όντως, έχει μετρήσει το καλάθι. 25-31. Ο Ολυμπιακός για δεύτερη φορά απολαμβάνει το μεγαλύτερο προβάδισμα της βραδιάς στους 6. Το είχε κάνει λίγο μετά το 5 λεπτό του αγώνα στο 11-17. Ο Πασκουάλ σε μια τυπική αντίδραση. Ξανά, βλέπετε, είναι ξεκάθαρο το τι έγινε στη φάση με τον Μακίσικ. Ο Μακίσικ δεν μπορεί να βάλει όμως τη βολή για να ολοκληρώσει το τρίποντο παιχνίδι και να δώσει το μεγαλύτερο προβάδισμα της βραδιάς στον Ολυμπιακό. Το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός στην περίοδο το δίνει ο Λαρετζάκης πάνω στον Casey Rivers. Η Zenit έχει συμπληρώσει ομαδικά. Ο Ολυμπιακός ένα 8-0 με εξαιρετική άμυνα και με καλές, πολύ καλές επιλογές στην επίθεση. Ζενίτ προσπαθεί να χτυπήσει τον Σπανούλη χαμηλά και το καταφέρνει, καθώς με τις αλλαγές ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρέθηκε στην άβολη θέση να μαρκάρει στο χαμηλό πόστο τον Γουίλ Τόμας. 27-31. Μπάλα χαμηλά, πάρε βάλε από τον Σπανούλη στον Πρίντεζη. Πρώτο καλάθι και για τον Γιώργο Πρίντεζη, πάλι στο συνέξι Ολυμπιακός, που είναι φανερό ότι έχοντας διορθώσει αρκετά από τα μικροπροβλήματα της πρώτης περιόδου, ελέγχει καλύτερα την κατάσταση. Ο Ήθρας θα πατήσει γραμμή. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει δώσει μόνο ένα επιθετικό rebound στη δεύτερη περίοδο στην Zenit. Και στην απέναντι πλευρά ο ίδιος έχει κάνει μόνο ένα λάθος, ενώ είχε τελειώσει την πρώτη περίοδο με 6. Σπανούλη στη διείσδυση. Goal foul από τον αρχηγό του Ολυμπιακού που μοιάζει ως συνέχεια εκ του περσινού που λένε. Δείτε εδώ πως νίκησε τον Χόλινς, άλλαξε κατεύθυνση στον αέρα. Το παράλληλο κέρδος της φάσης είναι ότι αυτό ήταν και το δεύτερο φάουλ του Όστιν Χόλινς. Που δείχνει να έχει ένα πρόβλημα με τη μύτη του.
Πασκουάλ βλέπει ότι τα πράγματα όσο περνάει ο χρόνος αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 7 μόλις πόντους στην δεύτερη περίοδο. Χωρίς που ξεκίνησε κάνοντας μεγάλη ζημιά στην άμυνα του Ολυμπιακού με 4 εύστοχα τρίποντα στην πρώτη περίοδο, τώρα έχει πλέον 4 στα 7. Και γενικά το ποσοστό που είναι καταλήτης και βαρόμετρο στο παιχνίδι της Zenit, η άμυνα του Ολυμπιακού το έχει κατεβάσει. Το 6 στα 13 τρίποντα της Zenit μοιάζει ως μεγάλο, ως εντυπωσιακό νούμερο. Στην πραγματικότητα όμως ο Ολυμπιακός όχι μόνο την έχει υποχρεώσει 1 στα 3 στη δεύτερη περίοδο, αλλά στην ουσία της έχει κόψει και το τρίποντο. Της έχει κόψει δηλαδή την επιλογή του μακρινού σουτ με την άμυνά του. Επίσης έχει φέρει σε λογαριασμό και το θέμα των κατοχών. Η Zenit τελείωσε την πρώτη περίοδο χάρη σε ένα παραπάνω επιθετικό rebound και 3 λιγότερα λάθη με 4 παραπάνω κατοχές. Τώρα οι κατοχές είναι μοιρασμένες, πράγμα που σημαίνει ότι στο διάστημα που παίζεται παιχνίδι στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 παραπάνω επιθέσεις. Σπανούλης δεν έβαλε τη βολή, παρόλα αυτά από το προηγούμενο καλάθι του, από το lay-up με το οποίο νίκησε τον Χόλινς, ο Ολυμπιακός έχει πάρει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο φωτεινό ταμπλό του γηπέδου με σύν 8. Μακίσικ κλέβει την μπάλα με τη συνδρομή του Σπανούλη, καταπληκτική άμυνα του Μακίσικ πάνω στον Will Thomas. Λαρετζάκη στον Μακίσικ, από εκεί στον Μπρίντεζη. Πάει πάνω στον Πόηθρες. Δεν βγαίνει βοήθεια. Και αυτή τη στιγμή που δεν βγαίνει βοήθεια, ο Πρίντεζης είναι μάστερ σε αυτό, στο να τελειώνει αυτές τις φάσεις. 27-37, Ολυμπιακός στο συν 10. Πάγκος. Ριβέρς, στέκεται πάνω το Πρίντεζης. Καταπληκτική άμυνα σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του μισού γηπέδου από τον Ολυμπιακό. Έληξε ο χρόνος, η μπάλα έμεινε στα χέρια της Zenit. Σεμιναριακή άμυνα από τον Ολυμπιακό που όπως βλέπετε και όπως σας έλεγα νωρίτερα, το βασικό δεν είναι απλά ότι οδηγεί σε άστοχα σουτ τη Zenit, είναι ότι της έχει κόψει στην ουσία τη δυνατότητα του μακρινού σουτ που είναι το α και το ω στο παιχνίδι της. Έχει βγάλει από το ρεπερτόριο της σχεδόν ολοκληρωτικά στη δεύτερη περίοδο αυτό το κομμάτι που πλήρωσε, τον πόνεσε στο πρώτο δεκάλεπτο. Σπανούλης στο Βεζένκοφ, συνεχίζει τη φάση, παραλίγο γκολ φάουλ, ο Βεζένκοφ θα πάει στην γραμμή για 2 βολές. Ο Ολυμπιακός θα πάει στα αποδυτήρια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο τελευταίο λεπτό, έχοντας τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια του. Βεζένκοφ που ακόμη δεν έχει αστοχήσει από τη γραμμή και δεν θα στοχίσει ούτε τώρα, 8 στις 8 βολές φέτος. Το σερί του διευρύνεται σε 9 εύστοχες βολές. Πολύ πιο σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός πάει στο συν 12 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει ένα επιμέρους 2-16, 5-20 αν προτιμάτε, αν το επεκτείνουμε και λίγο πιο πίσω χρονικά. Μπάλα στη γωνία, ούτε τώρα μετά το άστοχο σουτ του Πονίτκα. Σπανούλης που θα διαχειριστεί τα τελευταία δευτερόλεπτα κατοχής του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο. Η Zenit δεν έχει φάουλ να δώσει. Λαρετζάκης με πολύ θράσος παίρνει το φάουλ. Εδώ ο Λαρετζάκης πέρασε τον Πάγκος. Βρήκε μπροστά του τον Casey Rivers. Πήρε το φάουλ. 2 βολές για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη.
2 στις 2 που στέλνουν τη διαφορά στους 14. Ξεφυσάει ο Τσάβι Πασκουάλ, καθώς μετά το μάλλον απρόσμενο -1 για την ομάδα του που δεν ήταν ούτως ή άλλως πολύ καλύτερη στην πρώτη περίοδο, βλέπει τα πράγματα να έχουν αλλάξει δραστικά πλέον υπέρ του Ολυμπιακού που προηγείται με 14. Φώναξε παίκτες στον πάγκο για να τους δώσει οδηγίες για το πώς θα διαχειριστούν την τελευταία κατοχή. Ολυμπιακός που κάνει πολύ καλά πράγματα που του ήταν συζητήσιμα σε αρκετά από τα προηγούμενα παιχνίδια του. Σουτάρει γενικά καλά στο τρίποντο, όχι πολύ, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες από μακριά. Αλλά το 3 στα 8 είναι καλό νούμερο. Και ακόμη πιο βασικό ότι μετά την πρώτη περίοδο κράτησε πολύ μακριά από τα επιθετικά rebound της Zenit, ένα τομέα που έχει πληγωθεί φέτος ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει 13 rebound στην αμυνά του στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου από τις 17 μπάλες που έχουν διεκδικηθεί κάτω από το καλάθι του. Collins με 12 πόντους, όλους όμως το ξεκίνημα του αγώνα. Χασάν Μάρτιν 8 πόντους όλους στην πρώτη περίοδο. Ολυμπιακός έχει μοιράσει το σκοράρισμά του. Κανείς παίκτης του δεν έχει πάνω από 8 πόντους, αυτούς δηλαδή που έχει ο Μάρτιν. Αλλά έχουν σκοράρει ήδη 11 παίκτες. Δεν έχει σκοράρει μόνο ο Χάρισον που έφυγε τραυματίας μετά από 3-41 συμμετοχής. Δεν ξέρουμε ποια είναι ακριβώς η κατάστασή του. Νομίζω δεν κάθεται στον πάγκο, πρέπει να έχει πάει στα αποδυτήρια. Τελευταία 11 δευτερόλεπτα της επίθεσης της Zenit. Της λογικά τελευταίας κατοχής της, πάγκο στέκεται και δοκιμάζει για 2. Την μπάλα στο σίδερο Σπανούλης την σπρώχνει μακριά από το καλάθι του Ολυμπιακού. Πάλι ο Πάγκος, ο Ρίβερς ελεύθερος. Ούτε τώρα ο Ολυμπιακός πάει στα αποδυτήρια απολαμβάνοντας ένα δίκαιο προβάδισμα 14 πόντων. Δέχτηκε μόλις 7 πόντους στη δεύτερη περίοδο, όπου ήταν υποδειγματικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πολλά από τα πράγματα που δεν του δούλεψαν, μικρές ή μεγάλες λεπτομέρειες που δεν του δούλεψαν στην πρώτη περίοδο, κατάφερε να τα φέρει σε λογαριασμό στο επόμενο δεκάλεπτο. Φυσικά υπάρχουν ακόμη 20 λεπτά παιχνιδιού, αλλά είναι φανερό ότι οι Ερυθρόλευκοι με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά και με πολύ καλό πλάνο είναι σε καλό δρόμο για να φύγουν με το διπλό από την Αγία Πετρούπολη. Σε 10 λεπτά από τώρα η συνέχεια. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας για το παιχνίδι, πριν από το παιχνίδι, το είχε χαρακτηρίσει ένα πολύ μεγάλο ένιγμα, λέγοντας ότι δεν ξέρουμε ποια Zenit θα δούμε μετά από ένα μήνα σχεδόν απραξίας. Για να ακούσουμε όμως τον αντίπαλο coach, τον Τσάβι Πασκουάλ. What happened is clear. First quarter we were okay. Second quarter we lost the energy. Also we lost the mentality and we were down. After that we couldn't recover. We missed some open shots. We stopped to play defense. We stopped to play in offense. So we have to recover the game. But now, of course, will be difficult. But this is what happened after so many days without to play. Αυτό ακριβώς μοιάζει να θεωρεί ως αιτία για την τροπή που έχει πάρει το παιχνίδι και ο Τσάβι Πασκουάλ, λέγοντας ότι στο πρώτο μέρος, λέει, στην πρώτη περίοδο παίξαμε πολύ καλά, αλλά μετά, λέει, χάσαμε την ενέργειά μας, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας πνευματικά, χάσαμε πολλά ελεύθερα σούτ, αλλά αυτό, λέει, είναι φυσιολογικό μετά από τόσο καιρό που έχουμε να παίξουμε και να δούμε, λέει, πώς θα καταφέρουμε να ανακάμψουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το ένιγμα πάντως που εν μέρει αφορά τον Ολυμπιακό, μια και είναι αντιπαλός του, ο Ολυμπιακός το έχει απαντήσει, έχει δώσει τις σωστές απαντήσεις στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, που με ένα επιμέρους 7-22 κατάφερε να πάρει διαφορά 14 πόντων, αυτή δηλαδή που αποτελεί και την αφετηρία για το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει 22 πόντους, όπως βλέπετε από αυτό το γράφημα μέσα από το ζωγραφιστό, ένας κύριος που δεν έχουμε δει ως τώρα να βγάζει τη φόρμα του, ο Βιτάλι Φριτζόν, ο πολύπυρος Βιτάλι Φριτζόν. Πλέον δεν πρέπει να έχει αφήσει ομάδα κορυφής του ρωσικού μπάσκετ που να μην έχει παίξει την καριέρα του. Zenit που
Έπαιξε τον τελευταίο μήνα μόνο ένα παιχνίδι την Κυριακή στη VTB League εναντίον της Αστάνα. Έπαιξε όμως πολύ καλά. Ξεκίνημα της τρίτης περίοδου του δεύτερου ημιχρόνου. Πάγκος με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Αλλαγές. Έμεινε ο Έλλης πάνω στον Πάγκος που διάβασε τις αλλαγές στην άμυνα. Ο Παπα-Νικολάου και ο Ζαν Σάρλ σταμάτησαν τον Κουντάιτης. Σλούκας. Ζαν Σάρλ στο jump shoot. Rebound από τον Τόμας. Δεν έχει αλλάξει το σκορ στο ταμπλό. Καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν σκόραρε στις αρχικές κατοχές. Πάγκος με αντίπαλο τον Έλλης. Δοκιμάζει ένα σούτ για τρεις. Η μπάλα πέφτει στο καλάθι. 30-41. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Κέβιν Πάγκος. Τα μακρινά σουτ ήταν αυτά που κράτησαν ανταγωνιστική την Ζενίτ στην πρώτη περίοδο. Η πάσα του Ζαν Σάρλα πρόσεχτη. Κόπηκε από την άμυνα της Ζενίτ. Νέο σουτ τριών πόντων, αυτή τη φορά στο σίδερο. Έρχεται δυνατά ο Έλλης και μαζεύει το rebound. Να πηγαίνει πολύ καλά και σε αυτόν τον τομέα. Σλούκας. Παπα-Νικολάου από την κορυφή για 3. 30-44 από τον πολύ θετικό απόψε Κώστα Παπα-Νικολάου που είναι και υποχρεωμένος λόγω του τραυματισμού του Χάρισον που δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάστασή του αυτή τη στιγμή να μείνει περισσότερη ώρα στο παρκέ απόψε από το σύνηθες. Κουντάιτης έβγαλε από τον δρόμο του τον Έλλης αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Έλλης είναι ακόμη στο έδαφος. Ο Ολυμπιακός είναι με 4 στην επίθεση. Τώρα ανέβηκε και ο Έλλης. Σλούκας. Πάσα του Ζαν Σάρλ. Ακόμη πιο καλή πάσα στον Έλλης που όμως τη σπατάλησε καθώς δεν μπόρεσε να βρει ένα ελεύθερο lay-up. Και έκανε βήματα. Έλλης που μοιάζει να έχει ένα πρόβλημα με το δόντι του, πρέπει να τον πέτυχε εκεί, ναι, στο πρόσωπο. Ο αγώνας του Κουντάιτης. Hey. 30-44, Τζένκινης που έχει επιστρέψει στο παρκέ. Φάουλ του Σλούκα στην baseline. Μπαρτζόκας που μοιάζει να έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιεί δύο συγκεκριμένα δίδυμα γκάρ ανά πάσα στιγμή. Έπαιξαν σχεδόν όλη την πρώτη περίοδο, όχι σχεδόν όλη την πρώτη περίοδο, Τζένκινς και ο Σλούκας και ολόκληρη δεύτερη περίοδο Σπανούλης με τον Μακίσικ. Και τώρα ξεκίνησαν πάλι ο Σλούκας με τον Τζένκινς. Πάγκος, ψιλοκρεμαστή πάσα. Κουντάιτης δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα αφού υποδέχτηκε την μπάλα να τελειώσει τη φάση. 32-44. Ολυμπιακός που έχει κρατήσει κάτω από το 30% στο δίποντο της Zenit. Σλούκας. Πέρασε από την εσωτερική. Ζαν Σάρλ. Πάσα πίσω από την πλάτη στο Σλούκα. Όμως δεν μπόρεσε να βρει γωνία πάσας για τον Γάλλο που είχε μισμάτς, αλλά ο Σλούκας το διάβασε μεν. Το μισμάτς του Πάγκος με τον Ζαν Σάρλ, αλλά δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει. Ο Ολυμπιακός κάνει μερικά γρήγορα λάθη στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο δείκτης του πλέον είναι αρνητικός στον τομέα assist λαθών. 9 assist για 10 λάθη. Ζενίτ έχει 2 λιγότερα. Ζενίτ πιέζει την περιφέρεια όποιον βρίσκει μπροστά του. Πάγκος. Πάει να τελειώσει η επίθεση, Κουντάιτης. Ο Λαμόνικα δίνει φάουλ στο 0 της επίθεσης Zenit. Ο Ολυμπιακός είχε βγάλει μια σχεδόν υποδειγματική άμυνα. Φάουλ το έκανε ο Τζένκινς.
Κάτι που έδωσε 14 φρέσκα δευτερόλεπτα στους γηπεδούχους. Νέο φάουλ. Μακριά από την μπάλα του Ζαν Σάρλ. Ο Ολυμπιακός πήγε γρήγορα γρήγορα στα τρία ομαδικά με δύο συνεχόμενα φάουλ. Το ένα μάλιστα στο τελείωμα μιας εξαιρετικής αμυντικής δουλειάς που είχε κάνει. Πάγκος. Μπουντάιτη στην κορυφή. Casey Rivers. Τέλος της επίθεσης. Ο Casey Rivers πάλι έμεινε με την μπάλα στα χέρια του. Είχε συμβεί και στο πρώτο ημίχρονο. Εκτός ρυθμού, ένας παίκτης που κάποια στιγμή είχε γίνει φορώντας πράσινη φανέλα, τη φανέλα του Παναθηναϊκού, νέμεση του Ολυμπιακού. Αλλά από τότε έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Κακή πάσα του Έλλης. Ο Τζένκινς υποχρεώνεται να σπαταλήσει το τέταρτο φάουλ, το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από το την κακή επιλογή του Έλλης. Που εδώ έσπρωξε κιόλας τον Will Tom, του Ζαν Σάρλ, συγγνώμη. Εδώ το φάουλ του Τζένκινς, το τρίτο. Πρώτος πονοκέφαλος για τον Μπαρτζόκα, καθώς ο ακρογωνιός λίθος της άμυνας του Ολυμπιακού χρεώνεται με τρία φάουλ νωρίς. Υπάρχει ξανά φάουλ μακριά από την μπάλα, πάλι του Τζένκινς. Ναι, εδώ αγκάλιασε ο Μπουντάιτης. Αυτό είναι ένα φάουλ που μπορούσε να έχει αποφύγει, ξέροντας ότι έχει και τρία. Ο Ολυμπιακός στερείται των πολύτιμων αμυντικών κυρίως υπηρεσιών του Τζένκινς για αρκετό χρόνο από εδώ και πέρα. Και με τα διαδοχικά φάουλ συμπλήρωσε και πέντε ομαδικά, πράγμα που έχει στείλει τον Μπουντάιτη στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τον Χάρισον εδώ και αρκετή ώρα που τραυματίστηκε μετά από λιγόλεπτη συμμετοχή στο παιχνίδι. Έχει φορτωμένο με 4 φάουλ τον Τζένκινς, πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζουν τα προβλήματα στην περιφέρεια. Ο Μακίσικ που πέρασε στο παρκέ δεν μπορεί να σκοράρει, η διαφορά έχει πέσει στους 10 και είναι ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει πια μεγάλη προσοχή. Ο Έλλης υποχρεώνει τον Μπουντάιτης σε λάθος. Εδώ. Σλουκάς με τη διαφορά στους 10. Μακίσικ. Έλλης, ξανά Σλουκάς. Περνάει από τα σκριν. Από την εσωτερική βγάζει έξω για τον Μακίσικ. Ξανά στον Σλουκά αυτός αμέσως για 3. Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, βρήκε ένα καλό σούτ, αλλά δεν το έβαλε με τον Κώστα Σλούκα, που γενικά και απόψε είναι άστοχος. Έχει μείνει χαμηλά στο σκοράρισμα. Ο δείκτης δημιουργίας λαθών του είναι ίσως κελισμένος. 3 ασίστ για 3 λάθη. Φάουλ του Σακίλ Μακίσικ που οδηγεί τον Ματέους Πονίτκα στη γραμμή. Γιώργος Μπαρτζόκας βλέπει ότι τα φεγγάρια του αγώνα αλλάζουν και πολύ σωστά παίρνει το πρώτο time out στο δεύτερο ημίχρονο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Ολυμπιακός έχει ευστοχήσει μόνο σε μία από τις 5 επιθέσεις που έχει πάρει σε ένα σχεδόν 5 λεπτό παιχνιδιού. Με ένα σούτ του Παπα-Νικολάου, αυτή είναι όλη και όλη η πόντη που έχει πετύχει. 3 πόντη στην τρίτη περίοδο. Η άμυνα του τον έχει κρατήσει μέχρι ένα σημείο, αλλά σιγά σιγά χάνεται ο ρυθμός και στις δύο πλευρές του γηπέδου και πρέπει να βρει γρήγορα αντίδοτο σε αυτό. Γιώργος Μπαρτζόκας, βλέποντας τη διαφορά πλέον στα μονοψήφια, σίγουρα για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα κάτω από τους 10, έδωσε κάποιες ειδικές οδηγίες στους παίχτες του. Μακίσικ, Σλούκας,
Δοκιμάζει ένα σούτ από τα 6 μέτρα. Επιθετικό rebound από τον Ζαν Σάρλ. Αυτό χρειαζόταν ο Ολυμπιακός και αυτό πήρε. Το επιθετικό rebound του Γάλλου. Το καλάθι που ακολούθησε. Λούκας εδώ δεν μπορεί να σκοράρει με το jump shoot, αλλά ο Ζαν Σάρλ δηλώνει παρόν στο επιθετικό rebound. Σκοράρει και παίρνει και το δικαίωμα να εκτελέσει μία βολή. Τέσσερις πόντι, μία assist, τέσσερα rebound για τον Ζαν Σάρλ, που καλείται να κάνει κυρίως μικρά πράγματα και να δώσει ενέργεια στον Ολυμπιακό όση ώρα πατάει παρκέ. Και απόψε είναι αρκετή αυτή η ώρα. Ολοκληρώνει το τρίποντο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια βαθιά ανάσα, καλοδεχούμενη στην συγκεκριμένη στιγμή. Ξαναβλέπει τη διαφορά στους 11 από τον goal foul του Λίβιο Ζαν Σάρλ. Κουντάιτης κλέβει την μπάλα με εξαιρετική άμυνα. Ο Χασάν Μάρτιν που επέστρεψε στο παρκέ. Στην απέναντι πλευρά ο Ολυμπιακός ανοίγει τον ευνηδιασμό του, τελειώνει τη φάση. Πάει τη διαφορά στους 13-36-49. Και ξαναβάζει τα πράγματα σε τάξη. Αμέσως μετά το time out του Γιώργου Μπαρτζόκα, οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν με ένα γρήγορο 5-0. Επιθετικό φάουλ σε βάρος του Γκουντάιτης στην κορυφή της ρακέτας πάνω στον Χασάν Μάρτιν, που είχε μείνει πολλή ώρα στον πάγκο. Αλλά επιστρέφοντας έχει παίξει δύο πολύ καλές άμυνες. Η μία εδώ που οδήγησε στο κλέψιμο που ολοκλήρωσε ο Σλούκας. Τελείωσε και μία φάση στην απέναντι πλευρά, φτάνοντας πρώτος στην transition επίθεση του Ολυμπιακού. 36-49. Ο Ολυμπιακός ανακτά τον έλεγχο του παιχνιδιού, τον οποίο δεν τον είχε χάσει την πραγματικότητα ποτέ, αλλά κάποια στιγμή η πίεση της Zenit έδειχνε να αλλάζει την ροή του παιχνιδιού. Και το θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός μπόρεσε και ανταποκρίθηκε άμεσα. Μακίσικ, Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραία πάσα στον Μάρτιν, που παίρνει το φάουλ, έχοντας απομονώσει στο χαμηλό post τον πολύ λιγότερο δυνατό Δημήτρη Χωστόφ. Νάτος. Κάποτε μας τον σύστησε σε πολύ τρυφερή ηλικία ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Ο παίκτης τότε της Δυναμού Μόσχας τον είχε ρίξει στη φωτιά όταν ο Χωστόφ ήταν 16 χρονών. Ποτέ όμως δεν μπόρεσε. Μάλιστα νομίζω ότι το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα είχε γίνει σε ένα παιχνίδι αντίον του Άρη στο Αλεξάνδριο. Ποτέ όμως δεν μπόρεσε ο Χωστόφ να δικαιώσει εκείνες τις υψηλές προσδοκίες. Η εξέλιξή του δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερος εντυπωσιακή. Ο Μάρτιν ευστοχεί καταρχήν στο πιο δύσκολο πράγμα που του τυχαίνει σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, στις ελεύθερες βολές, όπου το ποσοστό του είναι εξαιρετικά χαμηλό. Βάζει όμως και τη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός ξαναστέλνει τη διαφορά στους 15. 36-51. Μπάλα στο χαμηλό post. Τόμας εναντίον Ζαν Σάρλ. Μένει πάνω του ο Γάλλος. Καλή άμυνα. Τον υποχρεώνει να βγάλει την μπάλα έξω. Του επιστρέφουν την μπάλα οι συμπαίκτες του. Δυσκολεύεται πολύ ο Τόμας. Αλλά ο Λαμόνικα δίνει φάουλ στο Ζαν Σάρλ. Δείτε εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παραβατικό έκανε ο Γάλλος. Εν πάση περιπτώσει, εκτός αν ο φανατισμός κάποιου να παίξει άμυνα θεωρείται αντικανονικός. Ο Τόμας σημαδεύει σίδερο. Εις διπλούν, αλλά ο Ολυμπιακός χάνει το rebound και μάλιστα από τον ίδιο παίκτη που εκτέλεσε βολές, τον Γουίλ Τόμας. Και τον πληρώνει, καθώς ο Πονίτκα με τη διείσδυση σκοράρει και κατεβάζει τη διαφορά στους 13. Κάτι που ο Ολυμπιακός μπορούσε να έχει αποφύγει. Μακίσικ. Ζαν Σάρλ. Η μπάλα ξανά στα χέρια του Σλούκα. Μακίσικ ελεύθερος για τρεις. Το τρίποντο δεν είναι το πιο δυνατό του σημείο, αλλά ο Μακίσικ το βρίσκει την κατάλληλη στιγμή για να πάει τη διαφορά στους 16-38-54.
Ο Ολυμπιακός ξαναβάζει τους δικούς του όρους στο παιχνίδι. Πονίτκα από μακριά. Πάλι επιθετικό rebound. Την μπάλα στα χέρια του Ματέους Πονίτκα. Ελεύθερο σου τριών πόντων από τον Τόμας. Ολυμπιακός πλήρωσε δύο φορές την αμυνά του, πράγματα που μπορούσε να έχει αποφύγει. Μία ολιγορία σε rebound μετά από ελεύθερη βολή. Άλλο ένα χαμένο rebound. Το όλον πέντε πόντι. Σλούκας. Παπα-Νικολάου. Δεν κυκλοφόρησε τόσο γρήγορα η μπάλα για να τιμωρηθούν τα μισή μάτσο. Παπα-Νικολάου όμως την πάει ο ίδιος όλο το δρόμο μέχρι το καλάθι. 41-56. Ολυμπιακός κρατάει σταθερά τη διαφορά στους 15. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Το βασικό όμως είναι ότι ανταποκρίθηκε σε ένα σημείο που η Ζενίτ έμοιαζε να προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Ξαναπήρε τον έλεγχο και τον κρατάει πολύ καλά στα χέρια του. Φάουλ του Παπα-Νικολάου. Πόηθρες σιωπηλός και αόρατος απόψε θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Εκεί έχει πετύχει τον μοναδικό πόντο της βραδιάς. Δεν θα πάρω κιόλκο. Οι διαιτές πιο πολύ τιμώρησαν το γεγονός ότι κατέβαινε το χέρι του Παπα-Νικολάου, γιατί νομίζω ότι με το χέρι δεν έχει κάνει φάουλ, βρήκε μόνο μπαλά. Δύο στις δύο για τον Άλεξ Πόηθρες. 42-56. 43-56, συγγνώμη. Παπα-Νικολάου κουβαλάει την μπάλα και την ξαναπαίρνει. Μακίσικ, ο Σλούκας είναι απομονωμένος στη γωνία. Ο Μακίσικ δοκιμάζει ξανά για τρεις, όχι αυτή τη φορά. Μακίσικ αυτά τα πράγματα πρέπει να βάλει λίγο σε λογαριασμό. Το θυμικό του που λένε, να μην παρασύρεται. Κοστόβ. Βγαίνει από τα σκρίν ο Χόλινς. Πολύ κακή εκτέλεση από έναν παίκτη που έβαλε 4 τρίποντα στην πρώτη περίοδο. Αλλά εμφανώς κρύωσε. Αυτό το σούτ είναι για 2. Ο Παπα-Νικολάου παίρνει το rebound. Ο Σλούκας θέλει να τρέξει. Στην απέναντι πλευρά. Ελεύθερο σούτ τριών πόντων από τον Ολυμπιακό. Επιθετικό rebound. Και το καλάθι έρχεται τελικά από τον Ζαν Σάρλ. Τον υπερπολίτιμο Γάλλο που πήρε το ελεύθερο σούτ. Δεν το έβαλε. Ακολούθησε όμως με πείσμα τη φάση. Μάζεψε το rebound και ξανά στείλε τη διαφορά στους 15. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα της περίοδου. Η οποία στην ουσία δεν άλλαξε τίποτα στο στάτους του αγώνα. Ο Ζαν Σάρλ κλέβει Παπα-Νικολάου. Πάει όλο το δρόμο τον. Σταματάει στον αέρα όμως ο Χόλινς. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία μετά από μια ακόμη καταπληκτική άμυνα του Ζαν Σάρλ να σκοράρει στην απέναντι πλευρά. Παρόλα αυτά πάει στον πάγκο απολαμβάνοντας ένα πολύ δίκαιο προβάδισμα 15 πόντων. 43-58. Έχει μπροστά του 10 λεπτά για να υπερασπιστεί αυτό που έχει κτίσει μέχρι τώρα και να φύγει νικητής από την Αγία Πετρούπολη. Επιστροφή στην Σιμπούρ Αρένα της Αγίας Πετρούπολης. Να, και μια πολύ οικία φυσιογνωμία. Η μάσκα δεν τον κρύβει. Μάνος Παπαδόπουλος για πάνω από 30 χρόνια, για σχεδόν 30 χρόνια διοικητικός παράγοντας του Παναθηναϊκού που ακολούθησε τον Τσάβη Πασκουάλη στην Αγία Πετρούπολη. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου κρατάει την μπάλα με δυσκολία και με το ένα χέρι. Εδώ όμως θα τη χάσει. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 15. Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν στην πλευρά του. Μερικά χαμένα επιθετικά rebound, κάποια λάθη που μπορούσε να έχει αποφύγει. Το λέω αυτό όχι υπό τη μορφή κριτικής, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει παραπάνω από καλά απόψε. Απόδειξη αυτό το συν 15 και το ότι κρατάει τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά για να καταδείξει ότι θα μπορούσε κάλλιστα αυτή τη στιγμή να είναι σε τέτοια πλεονεκτική θέση που αν είχε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες με το μέρος του, που πλέον να μιλάγαμε για σίγουρη, όσο σίγουρη μπορεί να είναι μια νίκη σε ένα παιχνίδι της Ευρωλίγκα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα ο Ολυμπιακός έχει κάνει τα περισσότερα πράγματα πολύ σωστά απόψε. Ζουμπκοφ. Βήματα πάνω στην άμυνα του Παπα-Νικολάου.
Ζαν Σάρλ που συνεχίζει στο παρκέ, έχοντας πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής με το σπαθί του όμως. Δίνει πολλή ενέργεια στην άμυνα του Ολυμπιακού. Πολλές επιλογές στις αλλαγές των μαρκαρισμάτων. Επιθετικό rebound από τον Μάρτιν μετά το άστοχο σου του Ζαν Σάρλ. Ο Μάρτιν επέστρεψε στο παρκέ λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν έχει συμπληρώσει το 15 λεπτά συμμετοχής, αλλά είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στους 14. Χωρίς να έχει αστοχήσει σε δίποντο, 6-6. Ελεύθερο σουτ τριών πόντων από την προσποίηση του Μπαρόν, που δηλώνει παρόν στο παιχνίδι. Αμερικάνο σουτέρ, που ως τώρα ήταν άσος. Σλούκα στη διείσδυση έξω στο Σπανούλι. Παίρνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μάχη για το rebound. Το βουτάει από το έδαφος ο πεσμένος Ζαν Σάρλ. Ο Μάρτιν και αυτός από το έδαφος. Ιερό πάθος από τους παίχτες του Ολυμπιακού για μια μπάλα. Τελικά χάνεται αυτή. Ίσως διαιτητές θα πρέπει να έχουν δώσει νωρίτερα τζάμπολ. Ο Παπα-Νικολάου σταματάει στον αέρα τον Χόλινς. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14. Ο Μπαρόν δοκιμάζει και σκοράρει για 3, καθώς δεν είχε προλάβει ο Ολυμπιακός να οργανωθεί από τις μάχες εδάφους εδάφους. 49-60. Με το δεύτερο συνεχόμενο εύστοχο τρίποντο του Μπίλι Μπαρόν. Γιώργος Μπαρτζόκας φωνάζει τους παίχτες στον πάγκο, εκνευρισμένος από τα όσα έγιναν στο πάνω κάτω σε αυτές τις δύο φάσεις. Επιστροφή σε λίγο για τη συνέχεια. Η διαφορά έχει πέσει στους 11, δείτε το κόκκινο σε αυτή την κλίμακα που εξηγεί τα προβαδίσματα του Ολυμπιακού, που είναι στην συντριπτικά περισσότερη ώρα του αγώνα μπροστά, με διαφορές σταθερά εδώ και αρκετή ώρα πάνω από τους 10 πόντους. Προηγούμενη φάση ήταν πάλι μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Πασκουάλ έχει στήσει μια ζώνη, αν δεν κάνω λάθος, και στην προηγούμενη άμυνα νομίζω ότι έπαιξε ζώνη. Ο Πρίντεζης δεν μπορεί να σκοράρει χαμηλά. Πονήθηκα με την μπάλα στα χέρια. Ο Ολυμπιακός έχει και Σπανούλη και Σλούκα στο παρκέ. Η μπάλα φτάνει μέσα στη ρακέτα, όπου ο Πόηθρε σκοράρει για πρώτη φορά απόψε εντός παιδιάς, κατεβάζοντας διαφορά στους 9, 59-60. Σλούκας. Πριντεζής, ο Παπα-Νικολάου από μακριά για 3 στο σίδερο. Νέα κατοχή για τη Zenit. Πάλι το μάτς πάει να αλλάξει τροχιά από το τίποτα σχεδόν. Έγινε εκείνη η φάση στο τέλος πριν το time out του Μπαρτζόκα, που είναι πολύ ενδεικτική. Δύο παίχτες του Ολυμπιακού είχαν βουτήξει στο παρκέ για να πάρουν την κατοχή της μπάλας. Αυτό δημιούργησε, χάθηκε η μπάλα. Αυτό δημιούργησε ανισορροπία στην άλλη πλευρά του γηπέδου, όπου ο Ολυμπιακός δέχτηκε χωρίς καλές αμυντικές επιστροφές, ενώ ο Πόηθρες κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό κάρφωμα από την κάθετη παλιά, κάθετη ασίστ του Πονίτκα, 53-60. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα τρίποντο από τον Μπαρόν, που ήταν η αφετηρία για να μείνει ξέσπασμα των γηπεδούχων, που εκδηλώνεται εδώ και λίγη ώρα. Πάντα σε ζώνη η Zenit με τον Πασκουάλ να έχει αυτή την επιλογή να σταματήσει το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Πρίντεζης δεν μπορεί να σκοράρει δεύτερη φορά ενώ πήρε την μπάλα στο χαμηλό post. Μπαρόν, επιθετικό φάουλ μακριά από την μπάλα σε βάρος του Πόηθρες. Εδώ ξανά η πάσα του Πονίτκα. Ο Πόηθρες απογειώθηκε, δεν μπορούσε να φτάσει εκεί ο Παπα-Νικολάου με κανέναν τρόπο. Σπανούλη σε ρόλο οργανωτή. Λάθος πάσα. Μπαρόν. Ο Παπα-Νικολάου δεν ρισκάρει. Ο Μπαρόν φτάνει τους 8 γρήγορους πόντους και είναι ο παράγοντας χ αυτή τη στιγμή στην επίθεση της Zenit, αλλά τις ευκαιρίες της δίνει ο Ολυμπιακός, που έφνησε, γίνει απρόσεκτος, ξανακάνει πολλά λάθη και δεν έχει βρει ακόμη απαντήσεις στη ζώνη του Πασκουάλ. Τρίποντο από τον Σπανούλη, να η πρώτη απάντηση, 55-63.
Πονίτκα. Μπαρούν. Βήμα πίσω το σούτ από τον Μπαρούν που γίνεται σε χρόνο ρεκόρ. Διψήφιος 10 πόντοι από τον Μπίλι Μπαρούν. Η διαφορά πέφτει πάλι στους 6. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπο να ανταποκριθεί σε αυτό το ξέσπασμα της Zenit που εκδηλώνεται εδώ και 2-3 λεπτά με την άμυνα ζώνης του Πασκουάλ να αποτελεί ένα πρόβλημα και γίνεται πάλι λάθος στο χαμηλό post. Αλλά τρέχει ο Πρίτεζης, διορθώνει, κλέβει ο Μάρτιν. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την μπαλά. Σπανούλης κερδίζει το φάουλ. Εδώ από τον Πονίτκα. Προηγουμένως το λάθος του Σπανούλη. Είναι βασικό Ολυμπιακός. Ενώ έχουμε time out, θα τα πούμε σε λίγο. Time out που πήρε ο Τσάβι Πασκουάλ. Να ο Μπίλι Μπαρούν που είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει την τροχιά του παιχνιδιού. Ο άλλος βεβαίως είναι ότι ο Ολυμπιακός έγινε ευάλωτος στα μετωπιστέν του στο μακρινό σουτ. Η Zenit που δεν είχε, είχε απενεργοποιημένο το μεγάλο της όπλο. Έχει 3 στα 5 τρίποντα στην τέταρτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός που έχει φτάσει στα 14 λάθη οφείλει να τα περιορίσει αυτά τα τελευταία 4,5 λεπτά. Σπανούλης, Πρίντεζης, πολύ κακή πάσα, 15ο λάθος του Ολυμπιακού. Πάνω που μιλάγαμε για περιορισμό, ήρθε ένα λάθος από το τίποτα σχεδόν. Και επιπρόσθετα να μπορέσει να βρει και λύσεις επιθετικά απέναντι στην ζώνη του Πασκουάλ που έπαιξε και αυτή ένα σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του momentum. Ένα ακόμη εύστοχο τρίποντο από τους γηπεδούχους, ελεύθερο μάλιστα, χωρίς καθόλου άμυνα πάνω του από τον Ζιμπκοφ. Η διαφορά πάει στους 3, 60-63. Τις αρχές της δεύτερης περίοδου η Zenit είχε να είναι τόσο κοντά στο σκορ με τον Ολυμπιακό. Σπανούλης προσπαθεί να δώσει λύση, δεν μπορεί όμως. Το χειρότερο, η χειρότερη εξέλιξη είναι και το φάουλ που κάνει ο Μάρτιν. Πέρασε στο παρκή και ο Βεζένκοφ, αντί του Πρίντεζη, από την κορυφή ο Ζουμπκοφ. Επιθετικό rebound, ο Πόηθρος όμως βγαίνει με την μπάλα εκτός γηπέδου, εκεί που την πετάει είναι και τα πόδια συμπαίκτη του. Χάθηκε η φάση, ο Ολυμπιακός γλίτωσε ένα rebound που έμοιαζε να πηγαίνει στην κατοχή των γηπεδούχων. Προηγείται με 3. Το μάτς εξελίσσεται πλέον σε μια δραματική μονομαχία, με οριακή διαφορά. Σπανούλης παραλίγο να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Φάουλ σε βάρος του Πονίτκα. Ο Ολυμπιακός γλίτωσε το λάθος, καθώς ο Σπανούλης δεν είχε ανοιχτό πεδίο για την πάσα. Είχε πιεστεί πολύ και είχε κλειστεί εκεί στη γωνία. Τρίτο φάουλ του Ματέους Πονίτκα. Βεζένκοφ από την κορυφή για 3 στο συν 6 από το μεγάλο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ. Νέο time out αυτή τη φορά από τον Τσάβι Πασκουάλ που σε στιγμές που ένιωθε καλά, ένιωθε το παιχνίδι να γυρίζει, βλέπει τον Βεζένκοφ να βάζει ένα από μεγάλο σουτ που το έψαχνε ένα αγωνίος Ολυμπιακός. 60-66. Ολυμπιακός προηγείται με 6 μετά το σουτ 3 πόντων του Σάσα Βεζένκοφ που οδήγησε στο time out του Τσάβι Πασκουάλ. 3 και 14
πριν το τέλος ενός παιχνιδιού που ο Ολυμπιακός το έλεγχε στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Ήταν πολύ καλύτερος ο Χόλινς, βγαίνει από τα σκρίν, αλλά έχει χάσει πια την σύνδεσή του με το καλάθι του Ολυμπιακού. Έβαλε 4 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και έκτοτε είναι στο 0. Σπανούλης. Μακίσικ. Πάει χαμηλά και καρφώνει. Φοβερή απογείωση από τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος κάνει το 60-68 με το δικό του στυλ. Πονίτκα, το φάουλ από τον Βεζένκοφ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε φάουλ να δώσει και έχει ένα ακόμη. Ο Ολυμπιακός που πήρε 5 πόντους τη στιγμή ακριβώς που τους χρειαζόταν, σαν οξυγόνο. Δείτε πάλι το απίστευτο κάρφωμα του Σακίλ Μακίσικ μπροστά σε δύο αντιπάλους. Μάλλον θα βάλει πάλι υποψηφιότητα για το καλύτερο κάρφωμα της αγωνιστικής. Ο τύπος που μοιάζει να φοράει ελαττήρια στα παπούτσια του. Μπαρτζόκα σίγουρα νιώθει πολύ καλύτερα από το τρίποντο, μετά το τρίποντο του Βεζένκοφ, το κάρφωμα του Μακίσικ. Ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά 8 πόντων να προστατεύσει. Παραλαμβάνω, αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο καλύτερο σε μικρές λεπτομέρειες, όχι στη μεγάλη εικόνα του παιχνιδιού, αλλά σε μικροπράγματα, που όμως αποδείχθηκαν πολύ σημαντικά, θα μπορούσε ήδη να έχει κλειδώσει μια νίκη που θα το πω για 10η πιθανώς φορά, τη δικαιούται με βάση την εικόνα του σε όλο το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να την κλειδώσει στα τελευταία 2-26. Πάγκος χαμηλά, δεν μπορεί να σκοράρει ο Πόηθρες. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την κατοχή της μπάλας. Χωρίς τον Σλούκα πια στην πεντάδα του. Μπάλα στο Χασάν Μάρτιν, η καλύτερη λύση. Ο Χασάν Μάρτιν τελειώνει άλλη μια φάση στο χαμηλό post. 60-70. Ο Ολυμπιακός ανασένει και ανασένει βαθιά. Προηγείται με 10. Τσάβι Πασκουάλ θέλει να κόψει και να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Ένα ακόμη time out την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 7 αναπάντητους πόντους που του έχουν δώσει το δικαίωμα να προηγείται πλέον με 10. Αν είναι οτιδήποτε άλλο από το κάρφωμα του Σακίλ Μακίσικ, έχουμε δει άλλον αγώνα. Εντάξει, άλλον αγώνα βλέπουμε. Δεν ξέρω ο παραγωγός της Ευρωλίγκα αν έχει δει όλο το παιχνίδι. Γιατί αν δεν είναι magic moment το κάρφωμα του Σακίλ Μακίσικ, ωραίο και του Πόηθρες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμα μεγέθη σε καμία περίπτωση. Ολυμπιακός που έχει πάρει πολλά από πολλούς παίκτες, σίγουρα ο Μάρτιν με τους 16 πόντους, τα 7 στα 7 δίποντα με δύο υπερπολίτημα επιθετικά rebound, ενώ Λαμόνικα πάντα λάτρης του instant replay το κοιτάζει για να τοποθετήσει το σωστό χρόνο, το χρονόμετρο του αγώνα. Να το ο Ιταλός. Άλλωστε πρωταγωνίστησε πριν από μερικά χρόνια και σε ένα πρόμο της διοργάνωσης. Ακριβώς για την έφεσή του στο να προστρέχει στην τεχνολογία και στο instant replay. 2 λεπτά για το τέλος. Το σούτ από τον Μπαρόν κατεβάζει την διαφορά. Μπαρόν που βγήκε και εκτέλεσε ακαριά από τα σκρίνη, ο παίκτης που έχει κάνει τελικά την μεγαλύτερη ζημιά. Οι 12 πόντοι που έβαλε ο Χόλινς στην πρώτη περίοδο δεν πόνεσαν τον Ολυμπιακό. Ο Μπαρόν με 13 όμως κρατάει μόνος του όρθια τη Ζενίτ. Υπάρχει σφύριγμα από τους διαιτητές. Δεν ξέρω τι ακριβώς, ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που έχουν σταματήσει τη ροή του παιχνιδιού. Είναι πολύ πιθανό να έχει σχέση κάτι με το χρονόμετρο, να μην έτρεξε γρήγορα το χρονόμετρο. Αυτή την αίσθηση έχω. Βεβαίως επαναλαμβάνω,
ότι η μετάδοση γίνεται από στούντιο, από την Αθήνα, από τα στούντιο της Νόβα στην Αθήνα, οπότε δεν μπορώ να πάρω και όρκο για κάτι τέτοιο. Ναι, είχε σβήσει το χρονόμετρο της επίθεσης, το οποίο επιστρέφει όχι στα 8 που βλέπετε, αυτό το λέει η κάρτα της στατιστικής, αλλά στα 18. Τόσο είναι ο χρόνος για τον Ολυμπιακό. Το 8 που βλέπετε, ναι, τώρα διορθώθηκε. 1.49 για το τέλος. Μακίσικ, Βεζένκοφ, Σπανούλης. Ο Ολυμπιακός κρατάει την μπάλα, θέλει μια ψύχρεμη και σωστή επίθεση. Την παίρνει ο αρχηγός του, αλλά είναι airball. 63-70, 1.38 για το τέλος. Ο Σπανούλης προσπάθησε να βάλει τίτλους τέλους στο παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπαρόν αμέσως μπροστά τον Βεζένκοφ, του κρύβει τη θέα, το rebound από τον Μακίσικ που πρέπει να βάλει φρένο εδώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστεί. Βεζένκοφ θέλει να αποστάρει τον Μπαρόν, πάει χαμηλά, κλείνεται. Μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό, την άφησε έξυπνα ο Βεζένκοφ να κυλήσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο, 1.16 για το τέλος. Εάν ο Ολυμπιακός σκοράρει σε αυτά τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα της κατοχής του, τότε θα γίνει μεγάλο φαβορί για την νίκη. Σπανούλης με αντίπαλο τον Μπάγκος. Πάσα στον Μακίσικ. Έχει μπροστά του τον Χόλινγκς. Ο Μακίσικ παίρνει φόρα. Η μπάλα δεν πέφτει στο καλάθι, αλλά έχει δικαίωμα για δύο βολές. 64 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Μακίσικ με το εκρηκτικό πρώτο βήμα. Το ξέρει, το εκμεταλλεύεται. Όπως έκανε και σε αυτή την περίπτωση. Μέσα η πρώτη. Αν βάλει και τη δεύτερη θα γίνει ο δεύτερος διψήφιος σε πόντους παίκτης του Ολυμπιακού. Κατάλαβα ότι θα τη χάσει, πήγε γρήγορα να μπει μέσα στο ζωγραφιστό. 63-71. Ακόμη και ο ένας πόντος είναι πολύτιμος. Στέλνει τη διαφορά στους 8. Στην ουσία η Zenit ψάχνει σε 1 και 4, τρεις παραπάνω κατοχές από τον Ολυμπιακό για να αλλάξει τη μοίρα της. Πάγκος με αντίπαλο τον Βεζένκοφ, του κλείνει το δρόμο αυτό, μπάλα έξω στον Μπαρόν, δοκιμάζει για τρεις από μακριά ο Rivers, Σπανούλης στο rebound, το foul, ο Ολυμπιακός πια είναι αγκαλιά με τη νίκη. Ο Σπανούλης θα πάει στη γραμμή, αν βάλει μία ή δύο βολές, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πια θα πρέπει να αναδειχθεί σε ιδανικό αυτόχειρα για να μην φύγει νικητής από την Αγία Πετρούπολη, κάτι που με βάση την εικόνα του αγώνα που έχει προηγηθεί με την εξαιρετική του άμυνα απέναντι σε μια ομάδα που έχει πολλά πράγματα στο επιθετικό της DNA το δικαιούται 101%. Σπανούλη στέλνει τη διαφορά στους 9. Και τώρα τη στρογγυλεύει στους 10. 63-73. 46 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπαρόν δοκιμάζει ένα σούτ από μακριά στο σίδερο. Το rebound με εντυπωσιακό άλμα του Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός είναι πια και μαθηματικά και μπασχετικά με κάθε λογικό ή παράλογο σενάριο ο νικητής του αγώνα. Θα φύγει από την Αγία Πετρούπολη με το διπλό στις βαλίτσες του. Ο Βεζένκοφ τελειώνει τη φάση. Το υπερσιβηρικό εξπρές με τα κόκκινα πέρασε και από την Αγία Πετρούπολη σε ένα έξτρα δρομολόγιο. 63-75 το σούτ για τρεις από τον Πάγκος. 66-75 Βεζένκοφ, δεν γίνεται φάουλ, πιέζουν οι γηπεδούχοι. Ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα, ξαναγυρίζει στα χέρια τους. Μπαρόν για τρεις στο σίδερο. Σπανούλης αφήνει και την μπάλα και τον χρόνο να κυλήσει. 1-6 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός παίρνει μία νίκη που του δίνει το δικαίωμα να ρεφάρει μία από τις εντός έδρας
ήττες του, να έρθει σε πλήρη ισοσκελισμένο ρεκόρ αναφορικά με το τι έχει πετύχει στο γήπεδο του και εκτός έδρας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιστρέφει στη Ρωσία και φεύγει νικητής σε ένα μέρος που έχει περάσει ως επιτοπλίστων, έχει ως επιτοπλίστων ευχάριστες αναμνήσεις, όχι από την Αγία Πετρούπολη, από τη χώρα. Ο Ολυμπιακός που είχε πολύ καλούς αμυντικούς προσανατολισμούς, δεν πλήρωσε τα 16 λάθη που έκανε και μπορούσε αρκετά από αυτά να τα έχει αποφύγει. Περιόρισε πάρα πολύ το επιθετικό παιχνίδι της Zenit με εξαίρεση στο ξεκίνημα των Hollins και στο τέλος των Μπαρών. Βρήκε, αλλά ανταπεξήλθε αρκετά προβλήματα απέναντι σε μια άμυνα match-up zones του Πασκουάλ σε κάποιο σημείο της τέταρτης περίοδου. Είδε το match να γυρίζει, αλλά έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μέταλλο, έδειξε έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε δυσκολία και πολύ δίκαια φεύγει νικητής. Θα φύγει σε λίγη ώρα από τώρα η πτήση τσάρτερ από την Αγία Πετρούπολη για να επιστρέψει στην Αθήνα με ένα πολύτιμο διπλό. Ήρθε στον πάροδο, ο Ολυμπιακός σπάει το αίτητο δεύτερης ομάδας στην Ευρωλίγκα. Το έκανε με την Αρμάνη. Η Αρμάνη είχε 13 νίκες στη σειρά σε Ιταλία και Ευρωλίγκα. Το κάνει με τη Zenit που είχε 7-0 στα δύο προηγούμενα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και σε 5 στη VTB League. Ο Χασάν Μάρτιν νομίζω ότι θα είναι ο παίκτης του αγώνα. Ναι. Νάτος. Σέντερ τσέπης. Που απόψε όμως τα έκανε όλα πολύ οικονομικά και συνέφερε. 16 πόντι χωρίς άστοχο σούτ, χωρίς άστοχη βολή. Το δεύτερο είναι και είδηση. 7 στα 7 δίποντα, 2 στις 2 βολές. 3 rebound. 2 υπερπολίτημα από αυτά ήταν επιθετικά. Για να τον ακούσουμε. Last quarter of the match, how do you think, what happened with your team in last minutes? That was a great shooting team, and they went on their little run, and that's what good teams do, they went on their run, but luckily we fought back, and we didn't let them get the win, but props to them, they really fought after me and now for 15 points, and they didn't give up, but I'm proud of my team, the way we pulled this win out. You scored 16 points and 7 two-point shots from 7, are you satisfied by your own play? Yeah, but I could always be better. You know, I'm not satisfied. I got a lot of improvement to do, offensively and defensively. But most of all, I'm just happy we won. Congratulations. Thank you. Χασάν Μάρτιν είπε ότι στην ερώτηση τι συνέβη στα τελευταία λεπτά και γύρισε το παιχνίδι, ότι έτρεξαν. Λέει είναι καλή ομάδα. Κατάφεραν να τρέξουν, να βάλουν και τα σουτ. Αλλά λέει εμείς επιστρέψαμε. Και αυτοί λέει το κατάφεραν όταν ήταν κάτω με 15 πόντους, δεν το έβαλαν κάτω. Μας πίεσαν. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πήραμε αυτή τη νίκη. Μπορώ και καλύτερα, είπα για τον εαυτό του. Μπορώ να βελτιώσω πράγματα και στην άμυνά μου και στην επίθεσή μου. Γιώργος Μπαρτζόκας. But I must ask you, what happened with your team? Because we see that you controlled the game, but in first quarter, then it's caught point by point. Yeah, we had the this time, I think in the early in the fourth quarter, we made a lot of mistakes, a lot of turnovers. And we gave them the opportunity to come back in the game, but we managed to win the game, having good decision, good selections at the end, playing smart, and trying to find the open man. The thing is that it is a really important win for us. I really appreciate the effort of our players, because we were coming from two losses in a row, and this win here was really important. It's not easy to win here. We forced them to 16 turnovers. For us, it was very important, and they had. Really low percentage for twos, so it was a great win for us. This was a very emotional moment in the half of the first fourth quarter. Yeah. It was a lot of battle for the ball, and then it scored 3 points. It was emotional for you because you take the timeout. What was your words in this timeout? No, I tried to calm down the players, you know, because you know, always you play with pressure. We need to manage the situation to win the game, but that's what we did. You know, we managed to win the game, having good selections, good decisions, some very good defenses. At the end, although that Baron made some really difficult and tough shots, and this was the only the way to come back in the game. We know that they have great shooters. Baron made some two or three difficult shots, but as I told you, we managed to win the game, having two, three good plays on defense and two, three good plays on offense, and we won finally. Congratulations to our players. Congratulations. Thank you very much. Γιώργος Μπαρτζόκας που είπε ότι
Κάναμε λάθη νωρίς, λέει, στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και τους δώσαμε την ευκαιρία να επιστρέψουν. Όμως συνολικά από εκεί πέρα παίξαμε έξυπνα, ψάξαμε τον ελεύθερο παίχτη, είχαμε καλές αποφάσεις και επιλογές στην επίθεσή μας. Είναι σημαντικό για μας. Ερχόμαστε από δύο ήττες. Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Σπανούλη και συνεχίζουμε με τις διερμηνίες. It was a very important game for us because, as you said, we lost the last game, so we had to react, and that's what we did today. And we win in a very difficult court with very good team. If you talk about basketball, what was the main thing that helps you to win tonight? I think we play very good defense, and we take most of the times good decision in offense. The last one, if you look in future, can you say that was one of the best games for your team this season? For sure, it's one of the best games. Although we didn't play so many games, so it's only seven games. So, but for sure, when you win and with such a good team, it's always a good win. Thank you very much. Thank Congratulations. Λοιπόν, για να συμπληρώσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπατζόκα, είπε ότι προερχόμαστε από δύο ήττες, λέει, και χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη, είναι σημαντική για μας. Τους υποχρεώσαμε να κάνουν 16 λάθη, τους κρατήσαμε χαμηλά στα σουτ 2 πόντων. Τον ρώτησε ο Ρώσος δημοσιογράφος γιατί πήρε time out μετά από μια σκληρή μάχη για τη διεκδίκηση μιας μπάλας στην τέταρτη περίοδο. Και λέει: δεν το πήρα γι' αυτό το λόγο. Ήθελα να ηρεμήσω τους παίχτες μου, να διαχειριστούμε καλύτερα τις καταστάσεις. Ξέραμε, λέει, ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν το παιχνίδι ήταν να βάλουν μερικά σουτ. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε ο Μπαρόν, λέει. Έβαλε μερικά δύσκολα σουτ. Μόνο έτσι, λέει, μπορούσε να αλλάξει η ρότα του παιχνιδιού. Ο Βασίλης Πανούλης είπε λίγα. Σημαντική, λέει, η αντίδραση που βγάλαμε, λέει, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Κερδίσαμε σε μια δύσκολη έδρα. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και πήραμε πολύ καλές επιθετικές αποφάσεις και επιλογές. Δεν ξέρω, λέει, αν ήταν από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Έχουμε παίξει λίγα, λέει, ούτως ή άλλως 7. Ενδεχόμενα ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι, αλλά το δείγμα είναι μικρό. Ο Ολυμπιακός πάντως ανεβάζει το ρεκόρ του απόψε με αυτή τη νίκη στο 4-3. Στην ουσία ρεφάρει και τον ισολογισμό του μετά τις δύο εντός έδρας νίκη ήττες που έχει υποστεί, φτάνοντας και τις δύο εκτός. Είναι στο σωστό δρόμο, εμφανώς είναι στη σωστή τροχιά. Ξεπέρασε την αγωνιστική κάμψη των προηγούμενων εβδομάδων και συνεχίζει στον Μαραθώνιο. Μαραθώνιο είναι και η βραδιά που ακολουθεί. Super Euroleague εντός ολίγου. Γιώργος Συρίγος, Δώρα Παντέλη, Γιάννης Μπουρούσης στο στούντιο, οι οποίοι θα σας τα πούν όλα για το παιχνίδι. Όσα δεν προλάβαμε να πούμε, όσα δεν προλάβαμε να δούμε, να είσαστε σίγουροι ότι δεν θα μείνει αθέατη καμία πτυχή του αγώνα. Φυσικά δηλώσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών από την Αγία Πετρούπολη και όλο το γνωστό μενού κάθε βραδιάς που υπάρχει Super Euroleague. Το μπάσκετ είναι μια ωραία διέξοδος σε δύσκολους καιρούς. Να είσαστε στην παρέα μας, να μείνετε στην παρέα μας και για τις επόμενες δύσκολες για όλους μας εβδομάδες. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά με τέτοια ωραία μπασκετικά πιάτα κάθε Πέμπτη, κάθε Παρασκευή. Δημήτρης Καρύδας που ήταν στην περιγραφή, σας εύχεται ένα πολύ πολύ ευχάριστο υπόλοιπο βράδυ. Να είστε όλοι καλά, μείνετε υγιείς. Γεια σας.